Θα λειτουργήσουν κανονικά φέτο οι πέτρινε κατασκηνώσει Μαρόνια. Συγκεκριμένα η φετινή κατασκηνωτική περίοδο περιλαμβάνει τρία δεκαπενθήμερα και ειδικότερα από 1η Εβδόμου έω 15 Εβδόμου, από 15 Εβδόμου ω 29 Εβδόμου και 29 Εβδόμου έω 12 Οκτώου. Περισσότερε πληροφορίε για το φετινό πρόγραμμα και για τι πέτρινε κατασκηνώσει Μαρόνια μα έδωσε ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονία και Κομωτινή κύριο Παντελήμων. Αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη, καλό μήνα σήμερα 1η Ιουνίου και καλό καλοκαίρι θα ήθελα να σας ευχηθώ όλους, μια και επισήμως και ημερολογιακά εισερχόμαστε έτσι στο θέρος, σε αυτήν την όμορφη εποχή την οποία καλούμαστε όλοι μας να, να χαρούμε στο φυσικό μας περιβάλλον και μάλιστα εδώ εμείς στο δικό μας τόπο που συνδυάζει το βουνό, την θάλασσα και όλα, με όλα όσα εκείνα ο Θεός πρίκησε τον ευλογημένο τόπο της Ροδόπης, αλλά, αλλά και γενικότερα της Ελλάδος. Ε, μέσα λοιπόν σε αυτό το, το πλαίσιο της ε, ξεκούρασης όπως ήθιστε ε, τους καλοκαιρινούς ε, μήνες θα το πω έτσι απλά ότι η τοπική εκκλησία από τους προκατόχους αρχιερείς από τον Τιμόθεο, τον Δαμασκηνό μέχρι και τον σημερινό επίσκοπό σας. Η τοπική εκκλησία έτσι θα έλεγα πιο, πιο απλά έφτιαξε το θερινό σπίτι των παιδιών της και αναφέρομαι βέβαια στις κατασκηνώσεις της Μητροπολαιός μας οι οποίες παλιά ήταν στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους στην Μαρόνια σήμερα λίγο πιο πέρα στην περιοχή του Κρυονερίου με τις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν θεμελιώθηκαν όπως γνωρίζετε πολύ καλά από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομέο Τελείωσε το έργο μέσα από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνήργησαν. Βέβαια θα μου δοθεί η ευκαιρία να τους αναφέρω ονομαστικά κατά την ημέρα των εγγενείων έτσι όπως σχεδιάζεται. Και βέβαια σε αυτό το καλοκαιρινό σπίτι της Μητροπόλεως μας αυτό έχει φτιαχτεί για τα μικρά μας παιδιά, για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, τους φοιτητέ μας και φέτος έτσι με την χάρη του Θεού και ο Θεός να επευλογήσει έτσι αυτή την προσπάθεια ε, θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας τον ε, μήνα Ιούλιο σε τέσσερις περιόδους τις οποίες βέβαια θα μπορείτε να πληροφορηθείτε ε, έτσι διεξοδικότερα από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως ε, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη πόλεως και του νομού μας ε, βέβαια τηρώντας ε, όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε έτσι και διασπορά της, ε, της πανδημίας και της νόσου του κορονοϊού ε, με αποτέλεσμα να σε εκείνον τον όμορφο χώρο να ξεκουραστούν τα παιδιά μας αλλά και να πάρουν και ας το πω έτσι και εφόδια ε, πνευματικά για τον υπόλοιπο χρόνο ε, της ζωής τους. Ε, εγώ θα ήθελα έτσι με αυτή την ευκαιρία που μου δίνει το TV δόπι και το ευχαριστώ ε, να ε, γνωστοποιήσω έτσι την, την πρόθεση αυτή της τοπικής εκκλησίας και να καλέσω όσους γονείς και όσα παιδιά θέλουν να εμπιστευτούν αυτήν την δομή της της ιεράς να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της μετροπόλεως, τα τηλέφωνα που γνωρίζετε και να μιλήσουμε τους, τους υπευθύνους. Εύχομαι να, να πάει καλά, να μην έχουμε πειρασμούς και αυτές οι κατασκηνώσεις που είναι το πρώτο έργο το οποίο ως επίσκοπος ε, 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 ήθελα να ξεκινήσει, να ξεκινήσουμε από τα παιδιά μας και είναι έτοιμο πια ε, εδώ και, και τρία χρόνια. Ε, αυτό λοιπόν το, το έργο να κάνει να επιτελέσει τη διακονία του έτσι, προς όφελος των νέων αλλά και των οικογενειών τους.